φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό, θεωρητικό, πρακτικό vlog. Λοιπόν, κάνω μια σκέψη τις τελευταίες μέρες, έτσι έντονα. Σίγουρα για να κάνω αυτή τη σκέψη σημαίνει ότι προέκυψαν κάποια γεγονότα. Κυρίως τα γεγονότα που έγιναν στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια. Για το ένα το γεγονός μίλησα στο live που κάναμε που ανοίξαμε τα δώρα. Για το άλλο το γεγονός τώρα το έχω έτσι στο μυαλό μου σου ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα group. Ήταν 4 τα group των εργαστηρίων. Μπαίνουμε σε ένα group και το τοξικόμετρο μου έχει μία ένδειξη. Κάνει πιπ, 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 πιπ. Εν τω μεταξύ, ο χώρος στον οποίο στέκομαι, εκεί που κάνουμε τα ψυχολογικά εργαστήρια στην Αθήνα, είναι τέτοιος που, εντάξει, το 1/3 της αίθουσας είναι απέναντί μου. Και κάθεται μία κυρία απέναντί μου. Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να εγώ να γυρίζω προς την πλευρά από την οποία έρχεται η τοξικότητα, η τοξική ενέργεια, ίσως λόγω τοξικομέτρου και λόγω μηχανισμού άμυνας, ότι νιώθω ότι πρέπει να προστατευτώ. Κάθεται λοιπόν μια κυρία η οποία κοιτάει έτσι με ένα βλέμμα, το οποίο είναι ανησυχητικό. Πώς είναι ένα ανησυχητικό βλέμμα? Σε κοιτάει ο άνθρωπος, μπορεί να χαμογελάει, αλλά βλέπει στα μάτια μια δυσπιστία, πώς να το χαρακτηρίσω, μια έτσι αδιόρατη συνθήκη αμφισβήτησης ή είμαι εδώ και σ' ακούω και περιμένω να πεις κάτι από το οποίο να πιαστώ, δεν ξέρω, απροσδιόριστο συναίσθημα. Το οποίο είμαι σίγουρη πως το έχετε βιώσει κι εσείς σε πολλές συνθήκες. Δηλαδή μπαίνοντας σε ένα χώρο, σε ένα καινούριο χώρο, όταν σας προσκαλέσουν, ξέρω εγώ, σε ένα τραπέζι και πάτε και έχει ανθρώπους που δεν τους γνωρίζετε. Ένας καινούριος στην παρέα, είστε εσείς οι καινούρια, ο καινούριος στην παρέα και βλέπετε κάτι, ένα ύφος έτσι που σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω, που έχει ένα χαμόγελο, αλλά είναι έτσι κομματάκι, λίγο πονηρό το χαμόγελο. Τέλος πάντων, και μετά ξεκινάει το εργαστήρι και όταν αρχίζουν να συστήνονται οι άνθρωποι, συστήνεται μια κυρία και λέει ότι έχει μια ιδιότητα και έχει και αυτή την ίδια ιδιότητα, έχουν σπουδάσει το ίδιο πράγμα, κάνουν το ίδιο επάγγελμα. Και αρχίζει εκεί μια συζήτηση στην οποία προσπαθεί να μεταφέρει, ρε παιδί μου, μέσα στο ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι, το οποίο ξαναλέω είναι masterclass, είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο και μαθαίνουν κάτι παραπάνω. Προσπαθεί να μεταφέρει αυτά που έχει ακούσει στη σχολή πριν, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια που σπούδασε και ο τάδε καθηγητής έλεγε αυτό και άλλος έλεγε το αυτό και της απαντάει και άλλη καλοήθης. Και έτσι γίνεται μια συζήτηση μέσα στο ψυχολογικό εργαστήρι τώρα, που αντί να έχει να κάνει με τη συνεξάρτηση, με το θέμα της διαχείρισης της συνεξάρτησης, με το θέμα για το οποίο πλήρωσαν οι άνθρωποι το ποσό που πλήρωσαν για να παρακολουθήσουν, ακούμε τώρα για 4-5 λεπτά να συζητούνται άσχετα των ασχέτων πράγματα. Γιατί σίγουρα ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, ένα ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι δεν είναι καφενείο. Δεν είναι καφέ. Βρεθήκαμε, ας πούμε τώρα, πήγαινε στην τάδε σχολή και στον τάδε καθηγητή, έλεγε αυτό, έλεγε τώρα, έλεγε το άλλο. Τέλος πάντων, εγώ ενοχλούμαι. Αλλά το έχω ξαναπεί. Εμείς οι συνεξαρτώμενοι έχουμε μια ανοχή στην τοξικό ενόχληση. Δηλαδή, χτυπάει, ρε παιδί μου, ακόμη και τα χτυπάει και λίγο μέτρια το τοξικό ραντάρ, πόσο μάλλον ανεπαίσθητα, δεν το πολύ ακούμε. Σπέβδουμε να δικαιολογήσουμε τους ανθρώπους. Σπέβδουμε να πούμε, όχι, μα μωρέ, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν είχε κακή πρόθεση. Το πιάσα όμως εκείνη την ώρα, δηλαδή το πιάσα και πραγματικά σας το λέω, ορκίζομαι, όχι ορκίζομαι, υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι την επόμενη φορά που
που θα πιάσω την παραμικρή αδιόρατη τοξικότητα, θα δράσω άμεσα. Γιατί δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο και δεν πρέπει να έχουμε χρόνο για άλλο πόνο και δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν, σε ιονδήποτε ή ανδήποτε, να μας παταλάει την ενέργειά μας και να μας να καταστρατηγεί το χρόνο και το χώρο μας, την ενέργειά μας, ξαναλέω, το σεβασμό μας. Εδώ, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, η ψυχοεκπαίδευση, είναι κάτι εντελώς προαιρετικό. Άμα θέλει κάποιος μένει στο Καναρί, άμα θέλει κάποιος μπαίνει στο επίπεδο της συμμετοχής, άμα θέλει κάποιος έρχεται στο ψυχολογικό εργαστήριο. Δεν στο υποχρεώνει κανείς, δεν είναι κάποιο υποχρεωτικό μάθημα που είσαι υποχρεωμένος να παρακολουθήσεις, οπότε είσαι τσαντισμένος γιατί ξέρω εγώ το Υπουργείο σε έχει υποχρεώσει να παρακολουθείς τα μαθήματα της Πετρίδου ή της οποιασδήποτε άλλης ψυχολόγου και πρέπει εσύ να πας και έτσι επειδή έχεις πικαριστεί που σου φάει το χρόνο σου θες να την πεις κιόλας στο... Και τα, μιλάμε τώρα, είμαστε άνθρωποι άνω των 40, άνω των 50. Λοιπόν, τελειώνει αυτό. Έχουμε 4 ομάδες Viber, 4 groups στο Viber, που είναι 4 ομάδες στο ψυχολογικό εργαστήριο, και γράφουν οι κοπέλες και τα κοπέλια στα groups. Και ήταν έτσι πάρα πολύ γλυκά τα μηνύματα και τη μέρα που έγινε το κάθε εργαστήριο, αλλά και στη συνέχεια έστειλα κάποιες φωτογραφίες που ήμουν στο αεροδρόμιο. Έγραψαν αρκετά πρόσωπα τις εμπειρίες τους, ότι τους άρεσε πολύ που μοιραστήκαμε ανθρώπινες ιστορίες, ότι τους άρεσε πολύ που είχαμε έτσι μια επαφή ανθρώπινη και μια έτσι, πώς να το πω, μια έτσι ενσυναισθητική διαδικασία. Γενικά ήταν πολύ ωραίο. Και έφυγα έτσι με πάρα πολύ καλή αίσθηση. Και από τη διαζώση σε επαφή, ξαναλέω, εκτός από εκείνο το περιστατικό που είπα για το, στο live που ανοίγαμε τα δώρα της κυρίας η οποία αποχώρησε επί τόπου, αλλά εκτός από εκείνο και εκτός από αυτό το μικρό τσιμπηματάκι που είχε το τοξικόμετρο μου κατά τη διάρκεια που αυτό το πρόσωπο καταχράστηκε το χρόνο του εργαστηρίου και αν δεν το σταματούσα θα συνέχιζε για ώρα να μας λέει για τον τάδε καθηγητή που είχε στην τάδε σχολή που έλεγε το τάδε πράγμα και τι ήταν ο ένας ο καθηγητής και το άλλος και λέει είχαμε και την άλλη την καλοήθεια από απέναντι η οποία του συνέχιζε. Η άλλη ήταν καλοήθης εντελώς. Doom, πώς το λένε, deep, εντελώς καλοήθης, εντελώς. Φεύγω λοιπόν από την Αθήνα, έρχομαι στην Κύπρο, έχοντας μια πολύ γλυκιά επίγευση της εμπειρίας. Ήταν ένα εξαιρετικά κουραστικό ταξίδι γιατί δεν είχα προγραμματίσει όταν προγραμμάτισα τη δεύτερη συνάντηση για τα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια ότι θα είχαν συμπέσει τόσοι γιατροί και τόσες θεραπείες, όμως το έκανα γιατί θεωρώ ότι άμα υποσχόμαστε κάτι πρέπει να το κάνουμε και ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να μην κάνουμε deliver τις υποσχέσεις μας, να μην εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας. Γι' αυτό και προσπαθώ καθημερινά να έχει βίντεο το απόγευμα, κάθε απόγευμα κλπ. Λοιπόν, έρχομαι πίσω στην Κύπρο, με περιμένουν ένα βουνό δουλειές, ένα βουνό υποχρεώσεις και την επόμενη μέρα έρχεται ένα μήνυμα μέσα στην ομάδα, την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα, εκεί που όλες οι κοπέλες έγραφαν έτσι ευχάριστα θέματα, μοιράζονταν αγάπη, ενσυναισθητικές κουβέντες κλπ. Έρχεται ένα βίντεο από εκείνο το πρόσωπο το οποίο μου είχε κάνει το τοξικό κλικ, το βίντεο ενός Μητροπολίτη, το οποίο μιλάει για κάτι σε θρησκευτικά θέματα. Το βλέπω εγώ και γράφω ότι παρακαλώ πολύ να σκέφτεστε πριν να αποστάρετε κάτι στην ομάδα. Εδώ είναι ομάδα ψυχοεκπαίδευσης, εδώ δεν είναι ομάδα προσιλητισμού. Εγώ πιστεύω στην άνοιξη θρησκεία. Δηλαδή δικαιούται κάποιος να είναι θρήσκος, δικαιούται να είναι άθρησκος, δικαιούται να είναι ένθεος, δικαιούται να είναι άθεος. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ, ούτε πρόκειται να προσπαθήσω να επιβάλλω τη δική μου στάση ζωής απέναντι στο μεταφυσικό. Με τον ίδιο τρόπο όμως δεν θέλω να μου την επιβάλλει κανένας, ούτε εμένα, ούτε και σε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι, μπήκαν σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, μπήκαν σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό group στο Viber προκειμένου να ωφεληθούν.
Λοιπόν, απαντάω εκεί πέρα. Λέω, το πρόσωπο αυτό το οποίο μιλάει και που στέλνει στο βίντεο είναι πρόσωπο το οποίο γνωρίζω προσωπικώς, γιατί εγώ δεν είμαι θεολόγος, αλλά έχω μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Είμαι κόρη θεολόγου και γνωρίζω πάρα πολλούς μέσα στην Εκκλησία. Τους γνωρίζω προσωπικώς επειδή έχω μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Τέλος πάντων, το πρόσωπο αυτό απολογείται και λοιπά. Ξακολουθεί να απολογείται και δεν σβήνει το βίντεο. Γράφω εγώ, δεν σβήνει το βίντεο. Και εκεί πάλι εγώ η άθλια συνεξαρτώμενη, για τον εαυτό μου μιλάω τώρα. Αντί να της πω θα αποχωρήσεις από την ομάδα, γιατί δεν είναι επικοδομητικό αυτό που κάνεις, την περιμένω να σβήσει αυτό το βίντεο, το σβήνει και μετά της στέλνω και προσωπικό μήνυμα να της εξηγήσω. Της εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρώ ότι δεν έπρεπε να στέλνει άκρητα μηνύματα από τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Ούτε καν το είδα το βίντεο. Ξέρω τη δράση του Μητροπολίτου όμως, την προσελητιστική. Λοιπόν, και εγώ να, βλέπω εκεί τα σημάδια, τίποτα, προχωράω, η παλαβή. Το συνεξαρτώμενο βούρλο, εγώ το συνεξαρτώμενο βούρλο. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί σήμερα και βρίσκω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε 3 και 10 το πρωί της προηγούμενης μέρας, ως και εγώ δεν ήμουν ξύπνια γέννη, από το συγκεκριμένο προσωπάλι, το οποίο μου στέλνει δύο συνδέσμους από ένα βίντεο στο YouTube και από ένα short στο YouTube και μου λέει, εσύ που έχεις πολύ κόσμο που σε ακούει και από την Αμερική, δες αυτά τα βίντεο να προωθήσεις αυτή την ταινία. Εσύ που έχεις πολύ κόσμο. Γιατί αυτό είναι, θέλει ο κάθε καρατοξικός να εκμεταλλευτεί τη δική μου πλατφόρμα. Όταν λέω τη δική μου πλατφόρμα, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube ήρθαν γιατί ακούν το δικό μου μήνυμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στο Viber ήρθαν γιατί ακούνε τη ψυχοεκπαίδευση και έχουν έρθει για μένα, δεν έχουν έρθει για σένα. Και θες να εκμεταλλευτείς την πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο άλλος, που εγώ πραγματικά την έχω δημιουργήσει για ψυχοεκπαίδευση. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Αν ο βασικός σκοπός ήταν η κερδοφορία, το έχω πει πολλές φορές και ισχύει, θα ήμουν στο γραφείο. Και θα χρέωνω όπως χρώνουν κάποιοι κακοήθεις διάσημοι δικοί που χρώνουν πολλά χρήματα, γιατί ο άλλος θα πάει να δώσει όσα να είναι για να συναντήσει το διάσημο ειδικό. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Και στο ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια το μίνιμουμ πόσο χρεώνω. Και στο κανάλι είναι όλα τσάπα. Και με μόνο 20 ευρώ το μήνα μπαίνει κάποιος στο τρίτο επίπεδο συμμετοχής που βλέπει όλα την καινούρια βίντεο χωρίς διαφημίσεις και έχει και την δυνατότητα να συμμετέχει σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό διαδικτυακό εργαστήρι, σε ένα webinar. Μιλάμε για πολύ λίγα χρήματα που πληρώνει κάποιος. Τέλος πάντων, δεν είναι ο σκοπός μου η κερδοφορία. Την πλατφόρμα την έχω φτιάξει γιατί έχω ένα όραμα να βοηθήσω τους ανθρώπους με τις ψυχολογικές γνώσεις που έχω και τις ψυχοθεραπευτικές γνώσεις που έχω και τις ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις που έχω, να βοηθήσω τους ανθρώπους να δαμάσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες και να βρουν ψυχοσυναισθηματική ηρεμία, ισορροπία, υγεία κτλ. Δεν έχω φτιάξει αυτή την πλατφόρμα ούτε για να βγάζω χρήματα, ούτε για να τη δώσω στον κάθε καραγκιόζη που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα για να προωθήσει τους σκοπούς του. Το καραγκιόζη το λέω γενικά, δεν το λέω ειδικά. Λοιπόν, καραγκιόζη σημαίνει μαύρα μάτια. Στα κάθε μαύρα μάτια. Λοιπόν, το βλέπω το βίντεο. Είναι ένα βίντεο ξεκάθαρα υπερσυντηρητικό. Ένα βίντεο το οποίο μιλάει για δύο τύπους, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια ταινία, η οποία ταινία αυτή είναι εναντίον της μετανάστευσης. Είναι υπέρ του να υπάρχουν τείχη και borders και τέτοια στην Αμερική. Αυτή η ταινία είναι μια ταινία η οποία εκμεταλλεύεται το θέμα του sex trafficking για τα παιδιά και καλά ότι φτιάχνεται αυτή η ταινία για να προκαλέσει ευαισθητοποίηση γύρω από το sex trafficking, ενώ στην ουσία είναι μια ταινία η οποία θέλει να προωθήσει τις απόψεις του Donald Trump και του Elon Musk. Ο Donald Trump, ο προηγούμενος πρόεδρος του ΗΠΑ της Αμερικής, έχει κάποιες απόψεις οι οποίες είναι εξαιρετικά συντηρητικές και παροχημένες εναντίον των μεταναστών, παρόλο που ο ίδιος είχε παντρευτεί μετανάστρια. Μισογενιστικές. Ξέρω τι πολιτική είχε, εγώ δεν είμαι πολιτικός.
Ξέρω όμως ότι εκφράζει το υπερσυντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας της Αμερικάνικης. Και πολύ συχνά καταφεύγει σε θεωρίες συνωμοσίας. Ο άνθρωπος αυτός είπε να πίνουμε χλωρίνη για να μην κολλήσουμε κορονοϊό. Τέλος πάντων. Και ο Elon Musk είναι ένας κακοήθης νάρκισσος μεγαλομανής, δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει πάρει το Twitter και έχει ανοίξει το δρόμο για να βγάλει χρήματα και έχει αφήσει τον κάθε ψεκασμένο να αποστάρει ό,τι μαλακίες του κατέβει. Και είναι αυτός ο οποίος είχε το... ο Elon Musk που επέστρεψε μια άλλη παρόμοια ταινία, η οποία ήταν εναντίον των διαφιλικών ατόμων. Μια τρανσοφοβική ταινία, την οποία την προωθούσε στο Twitter ο Elon Musk. Ο οποίος Elon Musk έχει πολλά παιδιά, γιατί είναι πολύ γαμιάς και είναι δισεκατομμυρίουχος και μπορεί να σπέρνει πολλά παιδιά. Και ένα παιδί του, το οποίο αποφάσισε να αλλάξει φίλο, δεν το αναγνωρίζει. Και το παιδί του, που έχει κάνει φιλομετάβαση σε κορίτσι, έχει αλλάξει και το επιθετό της. Βλέπω αυτή την ταινία και γράφω το προφανές. Πες να τα διαβάσω ακριβώς, ρε παιδιά, γιατί μέσα στην ομάδα, στον group αυτό, έχω βάλει τα screenshots χωρίς το όνομα της γυναίκας φυσικά. Αυτό είναι το παλιό μου τηλέφωνο, το καινούριο παλιό μου τηλέφωνο. Λάκι ωραία μέσα στο αυτοκίνητο με το κλιματιστικό, πολύ ωραία. Πάμε σε αυτό το σπίτι που έχει σκόνη τώρα. Πραγματικά γελάτε γιατί χανόμεθα. Γελάτε γιατί χανόμεθα. Σκύλοι και άνθρωποι, γελάτε. Γελάτε γιατί χανόμεθα. Βρήκα τις φωτογραφίες. Λοιπόν, όταν μου είχε στείλει το βίντεο, μου είχε γράψει «Καλημέρα, αν πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο, επειδή σ' ακούν και στη ΣΥΠΑ, πες τους για την ταινία «Δύο καρδιές». Και απαντάω εγώ μετά που είδα περί τίνος πρόκειται. Λέει, αυτή η ταινία βγαίνει την 4η Ιουλίου, που είναι Εθνική Μέρα για τη ΣΥΠΑ και είναι μια ταινία η οποία θα υποστηρίξει τις συντηρητικές απόψεις των ακροφασιστών. Της λέω, πιστεύω πως δεν θέλω να προωθώ τέτοιο υλικό. Γιατί μου λέει, αν πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο. Αχ, κόρη της γράφω. Της γράφω αχ, κόρη, δηλαδή της γράφω με ευγένεια, με οικειότητα. Πού τα βρίσκεις αυτά? Αυτή είναι η χρυσή αυγή της Αμερικής. Donald Trump και Elon Musk. Μιλάς αγγλικά? Σαν να μου στέλνεις μια ταινία του Κασιδιάρη. Αχ! Στην ουσία λένε, κάνουμε αυτή την ταινία για τα παιδιά, αλλά στην ουσία προωθούν κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρησιμοποιούν μεθόδους πλήσης εγκεφάλου. Και μου γράφει η κοπέλα. Και μιλάω και γράφω αγγλικά. Δεν είμαι και native speaker, αλλά ένα proficiency το έχω. Δεν θεωρώ τους συγκεκριμένους ανθρώπους φασίστες, μακριά από μένα οποιαδήποτε συμπάθεια στον Κασιδιάρη, και τέλος πάντων, αν διαφωνούμε, καλή καρδιά και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Τις γράφω εγώ. Δεν ξέρω πού τα βρίσκεις αυτά. Προφανώς είσαι μέλος σε κάποια groups που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας. Οι συγκεκριμένοι μιλούν και συμπεριφέρονται σαν να είναι μάρτυρες του Εχοβά. Και θεωρούν μεγάλη υπόθεση ότι τους υποστηρίζει ο Τραμπ και ο Elon Musk. Επειδή παρακολουθώ την πολιτική σκηνή της Αμερικής, έχουν πολλά κοινά με τον Κασιδιάρη. Αλλά πραγματικά, όπως σου είπα και παλαιότερα, δεν με ενδιαφέρουν οι προσελητισμοί, είμαι επιστήμονας. Και τι μου γράφει? Καμία σχέση, ούτε συνωμοσίας θεωρίες υποστηρίζω. Άλλωστε και πολλές από αυτές, για παράδειγμα εξωγήινοι, ξαφνικά γίνονται αντικείμενα σοβαρών συζητήσεων, ιδρύονται υπηρεσίες μελέτης τους και πάει λέγοντας. Δηλαδή, από τη μια δεν υποστηρίζει θεωρίες συνωμοσίας, αλλά λέει το παράδειγμα ότι οι εξωγήινοι και καλά ήταν θεωρίες συνωμοσίας και τώρα δεν είναι. Προσωπικά, αν δεν κάνω χειραψία με εξωγήινο, δεν πιστεύω τίποτα. Είμαι επίσης εναντίον του οποιοδήποτε είδους προσελητισμού. Καλό μεσημέρι. Της γράφω. Έστειλες δύο βίντεο. Σπατάλησα τον πολύτιμο χρόνο μου. Τα είδα και σου είπα την άποψή μου. Το καμία σχέση που έγραψες είναι απαξιωτικό. Άμα είναι να με απασχολείς για να μου την πεις και από πάνω, hashtag nagging, άστο. Και αποχωρεί από την ομάδα η κοπέλα. Και της γράφω, πάρα πολύ καλά έκανες που αποχωρήσες από την ομάδα. Και στέλνω μήνυμα στην ομάδα και λέω, καλό μεσημέρι.
Η κοπέλα με τις θεωρίες της συνωμοσίας και την προσελκυστική διάθεση αποχώρησε μόνη της από τον γκρουπ, οπότε μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Είναι πλέον ασφαλές περιβάλλον η ομάδα και η αλήθεια να λέγεται από την ώρα της συνάντησης το τοξικόμετρο μου είχε ενδείξεις αλλά της αγνόησα, κακώς. Με βομβάρδισε σε ιδιωτική συνομιλία στέλνοντας μου συνωμοσιολογικά βίντεο και λέγοντας μου να τα προωθήσω επειδή με ακούει ο κόσμος. Τα είδα, της απάντησα τις απόψεις μου και αυτή αποσύρθηκε από την ομάδα. Απολογούμε που δεν έδρασα από την ώρα του ψυχολογικού εργαστηρίου. Στα υπόλοιπα γκρουπ είναι πολύ διαφορετικό το κλίμα. Στο δικό μας γκρουπ πάγωσε εντός εισαγωγών το κλίμα από την ώρα που άρχισε αυτός ο προσελκυσμός. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο τώρα, δεν το κάνω γιατί ξεμπροστιάσω τη γυναίκα, δεν είπα καν τι επάγγελμα έχει. Αυτό το βίντεο το κάνω για να πω το εξής. Πρέπει να ακούμε αυτό το γαμημένο τον gut instinct μας. Όταν το τοξικόμετρο μας έχει ενδείξεις, πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Γιατί οι τοξικοί είναι πολλοί, ζούμε ανάμεσά τους και μόλις δουν άνθρωπο χαρούμενο, άνθρωπο να ασχολείται με την προσωπική του εξέλιξη, άνθρωπο να έχει αγάπη, άνθρωπο να έχει καλή ενέργεια, όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στο σεμινάριο, κακιάζουν. Από μέσα τους σκάνε, χωρίς να τους συνειδητοποιούν, ίσως, χωρίς να τον αντιλαμβάνονται. Και κάνουν τα πάντα προκειμένου να χαλάσουν το κλίμα. Και το δικό μου ψυχικό συναισθηματικό κλίμα χάλασε, αλλά και της ομάδος. Άλλοι 30 άνθρωποι αναστατώθηκαν γιατί ήταν αυτή μία η τοξικιά, η αγενής, η κυρία η οποία δρά με δικαιωματισμό και κάνει nagging, που από την ώρα που ξεκίνησε το nagging μέσα στο σεμινάριο έπρεπε να της πω, ή το εργαστήριο πρέπει να σου πω, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να σηκωθείς, να περάσεις από τη ρεσεψιόν, να πάρεις τα χρήματα που πληρώσες και να πας στο καλό. Αυτό έπρεπε να κάνω και με αυτήν. Είναι πολύτιμος ο χρόνος μας. Είναι πολύτιμη η υγεία μας, η ψυχική και η σωματική και δεν πρέπει να δίνουμε καμία ευκαιρία σε ανθρώπους άσχετους με εμάς, ασύνδετους με εμάς, οι οποίοι μας πλησιάζουν εκείνοι. Εγώ δεν πήγα να τη βρω, δεν την ήξερα που είναι. Δεν την είδα στο YouTube και πήγα να τη γνωρίσω. Δεν πλήρωσα χρήματα να παρακολουθήσω το ψυχοεκπαιδευτικό της εργαστήρι. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει. Αυτή ξέρω ότι υπάρχω. Και αυτή ήρθε προειδεασμένη ξεκάθαρα. Οποιοσδήποτε άσχετος με εμάς έρχεται με τοξικότητα, με δικαιωματισμό, αυτόκλητος να μας συμβουλέψει, είτε επειδή έχουμε σκόνη στα τραπεζάκια. Γελάω τώρα για το σχόλιο. Πραγματικά έχουν σκόνη τα τραπεζάκια, όντως. Όντως. Έχουν. Πραγματικά έχουν. Αλλά βλέπεις ότι ο τοξικός άνθρωπος θα πάει και θα δει κατευθείαν το υπαρκτό αρνητικό, γιατί είναι όντως υπαρκτή σκόνη στα τραπεζάκια μου. Μιλάω για το βίντεο εκείνο με το λάκι, δείτε το πώς την κοινότητα. Ή το ανύπαρκτο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσο διαχείρισης των αρνητικών τους συναισθημάτων. Οι άνθρωποι, μου έχετε ζητήσει και στο παρελθόν να κάνω βίντεο για τους ανθρώπους που πιστεύουν σε θεωρίες της συνωμοσίας. Πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή αυτό. Το προφίλ των ανθρώπων που πιστεύουν σε θεωρίες της συνωμοσίας. Το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι παρασύρονται από πράγματα τα οποία είναι έβηχα στα αυτιά, οι θεωρίες της συνωμοσίας, και δίνουν δύναμη, ψευδή δύναμη σε έναν άνθρωπο του στυλ. Ξέρεις, εμείς τώρα είμαστε οι εκλεκτοί που ξέρουμε την αλήθεια, εμείς οι λίγοι και δεν θα πάμε να κάνουμε για παράδειγμα το εμβόλιο. Γιατί κάτι της είχα αναφέρει στο προηγουμένως για αντιεμβολιαστές και μου λέει, κοίτα, ούτε εγώ έκανα το εμβόλιο, δεν είμαι αντιεμβολιάστρια, αλλά εναντίον της υποχρεωτικότητας. Άλλωστε και εμβολιασμένοι αρρώστηναν και πέθαιναν. Μέσα σε 9 μήνες έβγαλαν εμβόλιο και η ξαφνικίτιδα, η έξαρση των αυτοάνωσων, δεν ξέρω τι είναι η ξαφνικίτιδα. Ναι, συμφωνώ για τον Χριστό. Τώρα είναι κάτι άλλο που της είχα γράψει εκεί πέρα, γιατί μου γράφει για διάφορους. Βρήκε το συνεξαρτώμενο βούρλο που αντί να σκεφτεί, έχω 78.000 ανθρώπους στο κανάλι να ασχοληθώ μαζί τους, κάθομαι και ασχολούμαι μαζί της. Να της εξηγήσω, να μην της εξηγήσω, να καταλάβει, να μην καταλάβει. Και μου έστελνε και διαμερωτούσε για διάφορους. Επειδή έχω μια ευχέρεια με τα αγγλικά, μου είχε πει ότι είχε μια ευχέρεια με τα αγγλικά και μετά τη ρώτησα να διαβάζει τα αγγλικά. Παρακολουθώ αγγλόφωνα κανάλια στο YouTube όπου αναλύουν τις γραφές. Τώρα παρακολουθώ τον Τάδε, Δόκτωρ Τάδε, Αμερικανό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Τάδε. Και μετά από αυτό μου στείλε εκείνο το τέτοιο. Λοιπόν, γρήγορα.
το ίδιο θα πάθουμε αν δεν, ξεχορτίζουμε τον κήπο μας από τα ζυζάνια, όπως έπαθε και εγώ με τον κήπο. Ναι, που κάνα 2,5 μήνες, όχι, 1,5 μήνα να κόψω τα αγριόχορτα. Και όταν έκοψα τα αγριόχορτα, δεν φόρεσα μάσκα στη μύτη, επειδή έβαλα ένα προστατευτικό για να μην πετάγονται χώματα στο πρόσωπο, δεν έβαλα μάσκα στη μύτη και είχαν έξαρση οι αλλεργίες μου πριν 2 εβδομάδες. Τώρα είπα, σε 5 μέρες, δηλαδή στις 3 εβδομάδες, θα τα κόβω τα αγριόχορτα για να μην βλαστάνουν πολλά και να μην ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, μόλις το τοξικόμετρο μας κάνει ένδειξη μπιπ μπιπ, το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Πολύ σοβαρά υπόψη. Και προστατεύουμε την υγεία μας, τον πολύτιμο χρόνο μας και των ανθρώπων που αγαπούμε. Γιατί αυτό που έκανα εγώ δεν έβλαψε μόνο εμένα. Έβλαψε και την ομάδα. Στις άλλες 3 ομάδες στο Viber υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων πολύ επικοδομητική. Και πολύ έτσι ενισχύει το ένα μέλος το άλλο. Σε αυτή την ομάδα πάγωσαν όλα μετά που άρχισε αυτή να μας κηρύττει. Και την έβαλα εγώ στη θέση της μέσα στην ομάδα. Λάθος μου. Μέα κούλπα. Γεια! Μα είσαι πολύ όμορφος, Λάκη, το ξέρεις. Ζεις σε ένα σκονισμένο σπίτι, αλλά σε ένα πανέμορφο σκυλί.